Σε αυτό το βίντεο θα σας ενημερώσω για τη δράση επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Οφελούμενοι της δράσης είναι αυτοαπασχολούμενοι λογιστές φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού κατά τάξης και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Στη δράση εντάσσονται πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη ως και 28 Δευτέρου του 2022 και ως αυτή την ημερομηνία να έχουν ενεργό επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας. Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔΕ 6920, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔΕ αυτού. Να τονίσω ότι η εξέταση της ιδιότητας των ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί με βάση στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και είναι σε ισχύ μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2022. Σε κάθε ωφελούμενο θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση ως 2.000 ευρώ με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησής τους. Αν τα έσοδα χρήσης του 2020 είναι μικρότερα των 20.000 ευρώ, λαμβάνεται επιδότηση 2.000 ευρώ. Αν τα έσοδα χρήσης του 20 είναι μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ, λαμβάνεται επιδότηση 1.500 ευρώ. Δεν γίνεται αποδεκτή για τον υπολογισμό της επιχορήγησης τροποποιητική δήλωση Ε3, η οποία υποβλήθηκε μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Ως ημερομηνία ένταξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η 1η-1η-2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης. Όσοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και ως τις 28 Δευτέρου του 2022, θα λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης τον ποσό των 1.500 ευρώ. Επιχορηγούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και λογισμικών απαραίτητα για το ψηφιακό εξυγχρονισμό της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται υπολογιστές, λάπτοπ, σερβερ, πολυμηχανήματα και άλλα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με τη μορφή software as a service για ένα έτος. Ενδεικτικά, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ο ανακτήσιμος ΦΠΑ. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη δράση, μην διστάσετε να με καλέσετε ή να μου στείλετε email. Τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μου τα αναφέρω στα σχόλια κάτω από το βίντεο.